Το Σεπτεμβρίου είμαστε στην τελική ευθεία και έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τον έλεγχο για τις οφειλές προς υπαλλήλους και άλλα σωματεία. Οπότε θα είμαστε σε θέση αρχές της εβδομάδας να έχουμε τα τελικά μας αποτελέσματα, παρόλο το ότι έχουμε και σοβαρές ενδείξεις για τα σωματεία στο που βρίσκονται όσον αφορά αυτόν τον έλεγχο. Βέβαια και οι οφειλές προς το κράτος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και περιλαμβάνονται στα κριτήρια UEFA 30 Σεπτεμβρίου. Ναι. Πρέπει να πω ότι το σχέδιο που και η συμφωνία COP Υπουργείου Οικονομικών εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό, για τον λόγο ότι καταβάλλονται και πληρώνονται σχεδόν από όλα τα σωματεία οι φόροι και οι εισφορές που αφορούν το τρέχον έτος το 2014. Ναι. Υπάρχουν κάποια θέματα που κυρίως αφορούν τα παλιές οφειλές που έχουν συσσωρευτεί προς το κράτος. Γι' αυτόν και ζήτησαν και τα σωματεία αυτήν τη συνάντηση να ανταλλάξουμε απόψεις, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα για να μπορούμε και εμείς στη συνέχεια να δούμε πώς θα μπορούμε. Είναι αλήθεια, κύριε Νικολάου, ότι υπάρχει έτσι μια προθεσμία που λήγει αύριο από το κράτος ότι πρέπει να εξοφληθούν όλες οι οφειλές των σωματείων για το 2014? Υπάρχει προθεσμία, ναι, υπάρχει. Και πιστεύω ότι τα περισσότερα σωματεία έχουν καταβάλει τις εισφορές τους για το 2014. Υπάρχουν και σωματεία που αδυνατούν? Θα το δούμε, γιατί δεν γνωρίζω τώρα ποιοι έχουν πάει σήμερα, χτες ή δεν ξέρω, αλλά γνωρίζω ότι... Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι οι παλαιές οφειλές. Ακριβώς, τα περισσότερα σωματεία έχουν ανταποκριθεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι παλαιές οφειλές. Λέγονται και γράφονται πολλά ποσά τα οποία ίσως να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί μπορεί ένα σωματείο και αρκετά σωματεία γνωρίζουμε ότι διαφωνούν με κάποια ποσά που αναφέρονται από τις διάφορες φορολογικές αρχές. Οπότε αν υπάρχει και ένα πρακτικό θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί και ίσως και κάποια άλλα να μην μπορούν ή να είναι δόση ψηλή και θα μην μπορούν να ανταποκριθούν. Όμως αυτά τα θέματα είναι κάτι που θα συζητήσουν. Έχει γίνει συνάντηση βράδυ, για να μπορούμε αύριο να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Έχουν γίνει διαβήματα για συνάντηση όπως είχατε ζητήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δεν έχουμε κάτι νεότερο για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι απόψε θα μπορούμε να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας με τα σωματεία και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Ναι. Μας είπατε για τις οφειλές προς το κράτος, κύριε Νικολάου, για τα υπόλοιπα χρέη των σωματείων και τα υπόλοιπα θέματα, τα οικονομικά τους, είναι τακτοποιημένα ή και εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν ελλείψεις? Σε σχέση με τα κριτήρια τώρα, ναι. Σας έχω πει ότι είμαστε στο τελικό στάδιο. Έχουμε ενδείξεις για όλα τα σωματεία. Φυσικά δεν θα αναφέρουμε τώρα τα ευρήματα ή τις ενδείξεις που έχουμε. Νομίζω ότι τη Δευτέρα θα το ανακοινώσετε τα αποτελέσματα, έτσι, από ό,τι μας λέτε? Όχι, τη Δευτέρα θα καθοριστεί η συνεδρία της Επιτροπής για να αποφασίσουμε για όλα τα σωματεία. Μάλιστα. Επομένως, πολύ σύντομα... Ένα τελευταίο. Θα ήθελα να μας πείτε για τις παλαιές οφειλές των σωματείων του 7-13 όσον αφορά προς το κράτος. Θα πρέπει να δοθεί ένα έγγραφο από το ίδιο το κράτος, από τον Υπουργό, για να μπορέσουν να εξασφαλιστούν σε αυτά τα κριτήρια τα σωματεία? Υπάρχει μια διαδικασία που καθορίζεται στη συμφωνία πώς προχωρούμε κάθε εξέταση κριτηρίων και αυτόν ακολουθούσαμε τα τελευταία χρόνια. Ναι. Αυτή τη φορά υπάρχει πρόβλημα όμως? Όχι, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως κάθε άλλη φορά. Ναι. Μάλιστα, θα τα πούμε και αύριο αν είναι δυνατό, έτσι, κύριε Νικολάου, μετά και τη συνάντηση που θα έχετε απόψε, να δούμε τι θα βγει, γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε είναι πολύ σοβαρά πλέον τα πράγματα. Ευχαριστώ. Και ήθελα να μας πείτε, γιατί έρχονται και εδώ κάποια μηνύματα, γιατί 6 βαθμοί σε αυτά τα κριτήρια, έτσι είναι για τα κριτήρια Σεπτεμβρίου, η αφαίρεση βαθμών? Μετά την εφαρμογή των μηνιαίων ελέγχων, που η έκταση του ελέγχου αυτών των κριτηρίων, των μηνιαίων ελέγχων, είναι μόνο για τα ληστούς του τρέχον έτους και τους υπαλλήλους, τους υφιστάμενους, είναι αφαίρεση 2 βαθμών.
έχουμε αλλάξει και τις ποινές για τον έλεγχο του Σεπτεμβρίου και του Ιουνίου και Μαρτίου σε 6 βαθμούς, γιατί βέβαια η έκταση του ελέγχου σε αυτούς τους 3 ελέγχους είναι πολύ πιο μεγάλος από τους μηνιαίους, οπότε θα ήταν δυσανάλογο να είναι η ίδια ποινή. Οπότε οι ποινές τώρα για μη συμμόρφωση με τα κριτήρια Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Μαρτίου είναι 6 βαθμοί. Βέβαια για τον Μάρτιν, ναι, που είναι η αδειοδότηση των σωματείων για την επόμενη χρονιά, η μη συμμόρφωση σημαίνει και αποκλεισμό από τα πρωταθλήματα. Είναι και άλλες οι επιπτώσεις. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Αντιλαμβάνομαι και εσείς υποπίεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Αυτά.